Εχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο εξισοδότησε τον Περιφερειάρχη όπως συντονίσει τους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε δυναμικές κινητοποίησεις για την ερχόμενη εβδομάδα, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη αφού πρώτα μιλήσει με τους Δημάρχους του Βορείου Αιγαίου. Θεωρητικά αυτό πρόκειται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση, έτσι? Ναι, ακριβώς, αλλά το ζητούμενο είναι ότι είναι η άποψη, είναι οι θέσεις, είναι αυτά που πιστεύουν οι κάτοικοι του Βορείου Αιγαίου. Εκφράζονται μέσα από τις συλλογικές αποφάσεις των Δήμων και στη συνέχεια μέσα από την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε στις κινητοποιήσεις, γιατί το θέμα είχε συζητηθεί πριν λίγο καιρό. Αυτό το κομβικό σημείο το οποίο σας έκανε να προχωρήσετε στην απόφαση αυτή, ποιο ήταν? Κοιτάξτε, αυτό που διαπιστώνεται μέσα από τις τελευταίες δηλώσεις των κυβερνητικών υπουργών, διαπιστώνεται μία μετακίνηση ή μία αβεβαιότητα όσον αφορά τις θέσεις πάνω στο μεταναστευτικό. Αυτό καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη των κινητοποιήσεων αυτών, διότι τελικά δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματική θέση της κυβέρνησης και, εν πάση περιπτώσει, τι να πιστέψουμε. Αυτό μας δημιουργεί γενικότερα μία αμφιβολία όσον αφορά το χειρισμό του μεταναστευτικού.